Περισσότερα όμως θα μας πει η Ιουλία Βελισσαράτου. Ιουλία, σε ακούμε. Πολύ ωραία τα περιγράψεις, Τζορτζίνα. Έτσι ακριβώς είναι. Μπορούμε να δούμε και την εικόνα. Πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακή διαμαρτυρία. Βλέπουμε τους φοιτητές να μπαίνουν μέσα στην Γερμανική Βουλή, στη Γερμανική Bundestag και να ξαπλώνουν. Βλέπετε ακριβώς την δράση τους μπροστά από τον Βόλφγανγκ Σόιμπλε, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Γερμανικού Κοινοβουλίου, να διαμαρτύρονται και να φωνάζουν ότι θα πρέπει, μάλιστα η διαμαρτυρία ονομάζεται Dying, θα πρέπει το CDU αλλά και όλοι, όλα τα κόμματα της Γερμανικής Βουλής να κάνουν δεν περισσότερα. Δεν παρεμβαίνει Μάκη η φρουρά. Θέλω να σας πω όμως... Δεν τη βλέπω τη φρουρά να μπαίνει. Και εδώ τα ίδια. Ναι. Η αντίδραση του Σόιμπλε ποια ήταν, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ήταν πραγματικά θεϊκή αντίδραση του Σόιμπλε, ατάραχος. Τους είπε ξαπλώστε όση ώρα θέλετε. Οφείλω όμως να σας προειδοποιήσω, εδώ το λέει, ότι αύριο το μεσημέρι η Βουλή θα πρέπει να συνεδριάσει υπό την Προεδρία μου, οπότε μέχρι εκείνη την ώρα πρέπει να έχετε φύγει. Μάλιστα. Ατάραχος εντελώς. Βέβαια από τη μία έχει χιούμορ, από την άλλη άλλοι το πήραν ότι ήταν υποτιμητικό ως προς την διαμαρτυρία και την ουσία της διαμαρτυρίας αυτών των παιδιών. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πέρα από το γεγονός ότι οι νέοι διαμαρτύρονται για ένα πολύ σοβαρό σκοπό, αυτό που είπατε και εσείς κύριε Παπαχρήστο, οι πράσινοι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι πρώτοι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ότι αν γινόταν σήμερα εκλογές στη Γερμανία θα είχαμε Γερμανό κατά πάσα πιθανότητα, συγγνώμη, πράσινο καγκελάριο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή γίνεται όχι απλά ένα κίνημα, αλλά ένα πολιτικό κόμμα διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία με αφορμή την κλιματική αλλαγή που είναι τόσο σημαντική σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένη, ίσως από την Νότια και από άλλες χώρες, αυτό το θέμα και αρχίζουν και να πείσουν πλέον και κινήματα. Ίσως γιατί εμείς δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα αυτού του χαρακτήρα εδώ. Δεν είναι... Ίσως γιατί δεν έχουμε και γενικά μία συζήτηση για περιβαλλοντική πολιτική, έτσι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πολύ συζητάμε στην Ελλάδα και θα έπρεπε. Σωστό. Τζορτζίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.